Καλημέρα σας. Τις τελευταίες εβδομάδες η ανθρωπότητα διανύει μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αγωνίζεται να επιβιώσει από την πανδημία μετρώντας ήδη χιλιάδες θύματα. Η πραγματικότητα όπως την ξέραμε άλλαξε για όλους μας. Και χώροι όπως αυτός, που κανονικά είναι γεμάτοι από κοινό και καλλιτέχνες επισκηνής, παραμένουν άδειοι. Πέρασαν σχεδόν τρεις εβδομάδες από το κλείσιμο των θεάτρων και όλων των χώρων πολιτισμού και μέρα με τη μέρα αντιλαμβανόμαστε πόσο αναγκαία είναι η επαφή με τη ζωντανή τέχνη στη ζωή μας. Τα θέατρα είναι εστίες, είναι χώροι στοχασμού, ψυχαγωγίας, είναι οίκοι στους οποίους προσερχόμαστε ομαδικά, κοινό και καλλιτέχνες, προσδοκώντας κάτι που η αληθινή ζωή δεν μπορεί να μας προσφέρει. Σκέφτεται κανείς πώς θα είναι άραγε η κοινωνία μας μετά από αυτή την κρίση και πόσο πολύτιμη θα είναι η καλλιτεχνική της αντανάκλαση μέσα από την οξυδέρκεια και την ευαισθησία των δημιουργών. Η παρουσία ενός διεθνούς φεστιβάλ θα είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη μας, αλλά και υποχρέωσή μας. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου είναι ένα διεθνές γεγονός που αγκαλιάζεται με ενθουσιασμό από κοινό και καλλιτέχνες εδώ και 65 χρόνια. Κανονικά, τη μέρα αυτή, θα βρισκόμασταν εδώ, στην Πειραιώς 260, με φίλους καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, για να ανακοινώσουμε το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα που χτίζουμε εδώ και 7 μήνες, με τη σύμπραξη όλου του προσωπικού του φεστιβάλ και την έμπρακτη συμπαράσταση του Διοικητικού μας Συμβουλίου και φυσικά με τους πολύτιμους καλλιτεχνικούς μου συνεργάτες, Στέφανη Κάρπ για τις διεθνείς παραγωγές θεάτρου, Κώστα Πιλαβάκη για τη μουσική, Ηλία Χατζηγεωργίου για το χορό και Εύη Νάκου για την καλλιτεχνική έρευνα και την ανάπτυξη κοινού. Βρισκόμαστε όμως σε μια πρωτοφανή συνθήκη και η επικοινωνία μας περιορίζεται σε αυτό το μήνυμα. Σήμερα δεν θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμά μας. Ούτε θα αναφερθώ μεμονωμένα σε κάθε μία από τις περισσότερες από 70 εκδηλώσεις που έχουμε σχεδιάσει για σας. Από σεβασμό σε όλη την ομάδα του φεστιβάλ και στους καλλιτέχνες που εργάστηκαν γι' αυτό, θα βρείτε από σήμερα το αναλυτικό μας πρόγραμμα όπως έχει σχεδιαστεί, αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Με το σημερινό μήνυμα, θέλω να τονίσω ότι οι συνεργάτες μου και εγώ αντιλαμβανόμαστε ότι το φεστιβάλ φέτος δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί ακριβώς όπως το σχεδιάζαμε τόσο καιρό. Έχουμε όμως την ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας. Είμαστε εδώ και εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να ξαναφανταστούμε και να επανασχεδιάσουμε το φεστιβάλ με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε με ασφάλεια για όλους μας, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Εξετάζουμε διαφορετικές εκδοχές για το χρόνο πραγματοποίησης της φετινής διοργάνωσης, με την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπουργού προσωπικά. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ασφάλεια του κοινού και των δημιουργών και φυσικά όλης της ομάδας του φεστιβάλ. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ορισμένους από τους βασικούς άξονες στους οποίους στηρίχθηκε η σύλληψη και ο σχεδιασμός αυτού του προγράμματος, με την ελπίδα οι συνεργάτες μου και εγώ να έχουμε την ευκαιρία να σας το παρουσιάσουμε αναλυτικά, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Το φετινό πρόγραμμα περιέχει παραστάσεις θεάτρου, performance, χορού, συναυλίες, όπερα, μουσικό θέατρο, οικαστικά, συζητήσεις, κινηματογράφο, πάρτι, ερευνητικές πλατφόρμες, δράσεις για παιδιά. Βασικό μας μέλημα φέτος ήταν η επέκταση του φεστιβαλικού ίχνους και η εμβάθυνση σε αυτό. Επέκταση στα είδη τέχνης, στο κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Εμβάθυνση στην εμπλοκή του κοινού μας, στη φεστιβαλική εμπειρία συνολικά. Ακόμα έναν σημαντικό άξονα αποτελεί για μας η έκπληξη, οι απρόσμενες συναντήσεις, το γκρέμισμα της αντίληψης ότι κάποια είδη δεν είναι φεστιβαλικά ή δεν ταιριάζουν σε συγκεκριμένους χώρους. Ξεκινώντας από το θέατρο, προτρέψαμε τους Έλληνες δημιουργούς να κατευθυνθούν προς λιγότερο χαρτογραφημένες περιοχές. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν παλαιότεροι και νέοι δημιουργοί, επιθυμώντας να δοκιμαστούν για πρώτη φορά σε άγνωστα πεδία ή να συνεχίσουν την έρευνά τους σε πεδία που ήδη τους έχουν απασχολήσει. Προσκαλέσαμε τους δημιουργούς να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε νέα είδη. Συλλογιζόμαστε το κλασικό ρεπερτόριο με τρόπο απελευθερωτικό και χτίζουμε παραστάσεις πάνω στις νέες δραματουργικές φόρμες. Επιδιώξαμε μια πολυφωνική αρμονία στην εκπροσώπηση των ειδών και των αισθητικών κατευθύνσεων. Δίνουμε χώρο στην κωμωδία με σπαρταριστά έργα και βυθιζόμαστε στο ανθρώπινο δράμα μέσα από τα μάτια κορυφαίων διεθνών δημιουργών. Στο ξένο ρεπερτόριο του θεάτρου και του χορού
έχουμε δύο κατευθύνσεις. Συστήνουμε εντελώς νέα πρόσωπα με την ενότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ επαναφέρουμε αγαπημένους δημιουργούς που έχουν σημαδέψει το φεστιβάλ στο παρελθόν. Από τη Χιλή ως τη Γαλλία, από την Πολωνία μέχρι το Ισραήλ, από τη Βραζιλία ως τη Ρωσία, θα ξεδιπλώσουμε μπροστά σας ιστορίες που μιλούν για την ερωτική ορμή, για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, για αρχαίους μύθους και πρόσωπα που διασχίζουν τους αιώνες πετώντας με φτερά και μαγιό, σε μια δεκάωρη παράσταση εμπειρία με διαλύματα για φαγητό και πάρτι, για απεγνωσμένους φόνους, πάθους και αγέννητα μωρά. Επιπλέον, ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο συμπαραγωγών, που από φέτος θα δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής του και στα επόμενα χρόνια στοχεύουμε να απλωθεί όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Επίδαυρο. Έχουμε πάνω από 1.400 καλλιτέχνες από περισσότερες από 30 χώρες και περίπου 70 εκδηλώσεις με 40 πρεμιέρες και νέες παραγωγές. Στην Αθήνα, ανοίγουμε έναν κύκλο για το αρχαίο δράμα με στόχο την ερευνητική προσέγγιση του είδους σε κλειστό χώρο από Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες. Το σημείο αυτό είναι καλή αφορμή για να αναφερθώ ειδικά στο Φεστιβάλ της Επιδαύρου, όπου οι διεθνείς μας συμπαραγωγές χτίζονται για τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας είναι πάντα το αρχαίο δράμα, τα αρχαία κείμενα εν γέννη και η σύγχρονη σκηνική τους ανάγνωση. Από την εμπειρία μας των τελευταίων ετών, εντοπίζουμε ένα κενό στην ειδική επεξεργασία ενός αρχαίου κειμένου. Μια επεξεργασία που θα το κάνει να συνομιλήσει με τη σκηνική γλώσσα του σήμερα και τις τελευταίες σκηνοθετικές αναζητήσεις. Θελήσαμε λοιπόν να εξειδικεύσουμε την έρευνα των επαγγελματιών του είδους προς αυτή την κατεύθυνση, με την ελπίδα αυτή η οργανωμένη έρευνα να αποδώσει καρπούς στο μέλλον και να μπολιάσει με νέο υλικό και νέα εργαλεία τις μεγάλες παραστάσεις στην Επίδαυρο. Ενώ στη χώρα μας υπάρχουν πολλές αξιόλογες προσπάθειες για την μετεκπαίδευση και την έρευνα των ηθοποιών και των χορευτών, έλειπε κατά τη γνώμη μας μια ερευνητική δομή που να στοχεύει στη δραματουργία. Θελήσαμε λοιπόν να προτείνουμε έναν τρόπο, να δώσουμε την ευκαιρία σε μια ομάδα επαγγελματιών να εργαστούν με νέα εργαλεία στη δραματουργική τους προσέγγιση. Εγγενιάζουμε έτσι το ερευνητικό πρόγραμμα Πάροδος, που θα έχει διάρκεια 7 εβδομάδων. Θα πραγματοποιηθεί για 4 εβδομάδες στην Αθήνα και στη συνέχεια στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, όπου οι φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες θα έχουν την αποκλειστική του χρήση για 3 εβδομάδες. Εκεί θα μπορέσουν να εργαστούν απερίσπαστοι. Η ερευνητική διαδικασία θα έχει πρακτικό χαρακτήρα και θα υποστηρίζεται από κορυφαίους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Πάροδος είναι το πρώτο διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την ανανεωτική προσέγγιση στη δραματουργία, τις σκηνικές φόρμες και τις διαδικασίες καλλιτεχνικής παραγωγής του αρχαίου δράματος. Η ανοιχτή πρόσκληση για την Πάροδο θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ όταν θα έχουμε ασφαλέστερα δεδομένα για τον συνολικό προγραμματισμό μας. Η Μικρή Επίδαυρος, από την άλλη, αφιερώνεται στη μουσική και το μουσικό θέατρο. Συναυλίες και παραστάσεις που αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα της μουσικής, γνωστοί καλλιτέχνες που πλέουν σε χαρτογράφητα νερά, παραστάσεις που διασχίζουν τα είδη του πειραματικού θεάματος, από τον μπαρόκ μέχρι την ηλεκτρονική και από την όπερα μέχρι την υποβρύχια ανακάλυψη μιας βυθισμένης πολιτείας. Η πειραματική και η ηλεκτρονική μουσική βρίσκονται για πρώτη φορά και στην Πειραιώς 260. Ανοίγουμε τις πόρτες μας για να ακουστούν και να φωτιστούν πτυχές της εγχώριας και διεθνούς κλαμπ κουλτούρας μέσα από δύο βασικές εκφάνσεις της. Την ηλεκτρονική μουσική και την clubbing performance. Άλλοτε αυτοτελώς και άλλοτε σε διάλογο, οι δράσεις μας, συναυλίες, πάρτι, εργαστήρια, στοχεύουν σε ένα νεανικό κοινό και διευρύνουν την ανάπτυξη του διαλόγου στη σύγχρονη μουσική. Ο κύκλος Layers of Street είναι το αφιέρωμα στο hip-hop και στη street κουλτούρα. Ανοίγουμε την πόρτα του φεστιβάλ στους street χορευτές, ώστε να έχουν πρόσβαση και χώρο στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Και ταυτόχρονα, με δράση σαν και αυτή, προσκαλούμε νεότερο ηλικιακά κοινό να έρθει κοντά μας, να γίνει ενεργό κομμάτι του φεστιβάλ. Παρουσιάζουμε σημαντικούς διεθνείς δημιουργούς που εμπνέονται από το hip-hop, συνθέτοντας μια νέα χορογραφική γλώσσα. Και παράλληλα, για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, πραγματοποιούμε ένα διήμερο battle, μία χορευτική μάχη με έπαθλο, υπό τον τίτλο Athens Festival Urban Dance Contest. Στο Ηρώδιο, ενισχύουμε έντονα τη σύγχρονη μουσική με σπουδαίους συνθέτες που δημιουργούν κόσμους μέσα από τη μίξη κλασικού και ηλεκτρονικού ήχου. Καλλιτέχνες που δεν έχουμε συνηθίσει, ίσως, να βλέπουμε σε αυτό το χώρο.
Έχουμε για πρώτη φορά ένα συγκροτημένο κύκλο jazz που απαρτίζεται από πολύ μεγάλα ονόματα του είδους. Ταυτόχρονα, αγαπημένοι Έλληνες δημιουργοί παρουσιάζουν για πρώτη φορά το νέο τους δίσκο. Έχουμε επίσης μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή χορού με 70 άτομα επί σκηνής και συμφωνική ορχήστρα, ένα εγχείρημα που περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Η κλασική μουσική, οι μεγάλες ορχήστρες και η όπερα έχουν φυσικά πολύ σημαντική θέση και ένα μεγάλο κομμάτι στο πρόγραμμά μας. Παράλληλα με όλες τις εκδηλώσεις, θελήσαμε να ενισχύσουμε και να εντείνουμε τη φεστιβαλική εμπειρία συνολικά. Υπογραμμίζοντας μια σύνδεση αναφοράς ανάμεσα στη σύγχρονη δημιουργία στον χώρο των παραστατικών τεχνών και στο αρχαίο δράμα, ιδιαίτερες δράσεις που εγγενιάζονται και διατρέχουν το φετινό πρόγραμμα αντλούν τα ονόματά τους από το αρχαίο θέατρο ή τη δομή του θεάτρου γενικότερα, δραματουργική και αρχιτεκτονική. Εκτός από το ερευνητικό πρόγραμμα Πάροδος, εγκαθιδρύσαμε την ενότητα Πρόλογος, όπου μισή ώρα πριν από τις πρεμιέρες στην Πειραιώς 260, θεατρολόγοι και ειδικοί του χορού μας ξεναγούν στο σύμπαν κάθε παράστασης, δίνοντάς μας κλειδιά για τη μεγαλύτερη απόλαυσή της. Και φυσικά, μετά τις παραστάσεις, οι δημιουργοί συζητούν με το κοινό στην ενότητα Έξοδος. Με την ενότητα Μικροί Ιχνευτές, μετονομάζουμε το αγαπημένο εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά στην Επίδαυρο. Τέλος, επεκτείνουμε κι άλλο την εμπειρία της θέασης γύρω από ένα ακόμα πιο μεγάλο και ανοιχτό πλαίσιο με επίκεντρο εσάς. Ονομάζουμε τον ενδιάμεσο υπαίθριο χώρο που ενώνει όλες τις αίθουσες της Πειραιώς 260, πλατεία. Πλατεία είναι ένας ανοιχτός τόπος συνάντησης, αλλά και ο χώρος του θεάτρου μπροστά από τη σκηνή όπου τοποθετούνται τα καθίσματα των θεατών. Στη δική μας πλατεία, λοιπόν, θα γεννηθεί ένας νέος χώρος συνάντησης με τεράστια τραπέζια, με ένα μικρό εστιατόριο, με μπαρ, όπου το κοινό θα μπορεί να έρχεται νωρίτερα, αλλά κυρίως να παραμένει μετά τη λήξη των παραστάσεων και να συνομιλεί για αυτά που είδε, να μοιράζεται την εμπειρία του πάνω από ένα ποτήρι κρασί. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια διεθνώς, αλλά κυρίως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσής μας, η μοιρασιά της ζωής, των μικρών και μεγάλων επεισοδίων της, γύρω από ένα τραπέζι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση σύντομα να σας δώσουμε νέες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ελπίζουμε αυτή η ακραία συνθήκη στην οποία ζούμε να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ξαναβρεθούμε όλοι υγιείς στις σκηνές μας για να γιορτάσουμε τη ζωή, τη δημιουργία, τη συνύπαρξη. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλες και όλους μας δύναμη και κουράγιο. Thank you.